Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Σήμερα θα θυμηθούμε ένα τραγικό γεγονός που συνέβη στη χώρα μας πριν από λίγα χρόνια, 15 Νοεμβρίου 2017, μια πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής, ένα τραγικό γεγονός όπου πέθαναν 25 συνάνθρωποι μας με τεράστιες υλικές ζημιές. Και σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, βγήκε η πρώτη δικαστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου που καταλογίζει ευθύνες στο δημόσιο και αποζημιώνει την οικογένεια ενός από τους θανόντες. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με την κυρία Τσιμπογιάννη Παναγιώτα, υποψήφια βουλευτής με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και Διευθύντρια Γραφείου του Πολιτικού Φορέα. Αλλά πριν καλωσορίσω την καλεσμένη μου, θέλω να δούμε ένα βίντεο από εκείνη την ημέρα για να θυμηθούμε όλοι μαζί το μέγεθος αυτής της πλημμύρας. Κυρία Τσιμπογιάννη, ο λόγος εσάς. Γεια σας κύριε Μιλωνά. Πραγματικά η εικόνα είναι ίσον χίλιες λέξεις. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη το 17 στη Μάνδρα. Εμείς το θυμόμαστε και το θυμίζουμε και στους συμπολίτες μας. Σίγουρα όμως υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας στη Μάνδρα, στα Μέγαρα, στη Νέα Πέραμο, όλες αυτές τις περιοχές που πλήγησαν τότε, που δεν κοιμούνται το βράδυ, κύριε Μιλωνά. Και είμαστε εδώ σήμερα για άλλη μία φορά, εκπροσωπώντας με τιμή μου τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, πραγματικά και να καυτηριάσουμε και να παρουσιάσουμε και να δείξουμε την πρόσφατη δικαστική απόφαση, η οποία είναι μια ηθική δικαίωση για μία οικογένεια η οποία προσέφυγε κάνοντας αγωγή, γιατί πραγματικά ο κόσμος νιώθει μόνος του, είναι μόνος του, φάνηκε εκ των πραγμάτων ότι ήταν μόνοι τους. Και παρουσιάζουμε λοιπόν σήμερα μέσα από την εκπομπή μας όλο αυτό το κομμάτι και βέβαια και τη λύση για το πώς πρέπει να πάψει αυτό το κομμάτι να υπάρχει, να υπάρξει αυτή η αδράνεια, αυτή η ανεπάρκεια, αυτή η αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού, κύριε Μιλωνά, προς όλους εμάς. Πραγματικά το μέγεθος της πλημμύρας και η ορμητικότητα των νερών δείχνει ότι δεν υπήρχε τίποτα να σταματήσει το νερό. Αν κάποιος δει την περιοχή στη Μάνδρα εκεί πέρα, είναι το βουνό, δεν υπάρχει καμία βλάστηση και μετά είναι κατευθείαν τα σπίτια, έχουν χτιστεί σπίτια αλλοπρόσαλα στα ρέματα. Δηλαδή έχει δύο ρέματα εκεί, έχουν χτιστεί κτίσματα
εκεί που δεν έπρεπε να έχουν χτιστεί. Και μάλιστα, κύριε Μιλωνά, να συμπληρώσω, σας διακόπτω, και με ευθύνη του Δήμου και δημοτικά κτίσματα. Θα σας πω και παρακάτω. Ναι. Και το πρώτο ερώτημα που έρχεται σε όλους μας είναι αν υπάρχουν ευθύνες, και αν υπάρχουν ευθύνες, σίγουρα κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Δεν πρέπει να μείνει αυτό έτσι, γιατί δεν μπορεί εν έτη 2020-2021 να πεθαίνουν, 2017 να πεθαίνουν άνθρωποι από πλημμύρες. Κυρία Τσιμπογιάννη, ασκήθηκε ποινική δίωξη? Θα σας πω, κύριε Μιλωνά, βεβαίως θα σας ενημερώσω και εσάς και τους τηλεθεατές της εκπομπής σας. Μιλάμε για ένα φαινόμενο πλημμυρικό το οποίο ήταν το 2017, το είχε προβλέψει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αφορούσε τις μέρες 13 Ενδεκάτου με 15 Ενδεκάτου. Υπήρχε ο χρόνος, λοιπόν, μιας και με ρωτάτε για ευθύνες. Υπήρχε ο χρόνος να ενημερωθεί ο κόσμος, να λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός, να λειτουργήσουν όλες οι υπηρεσίες οι οποίες είναι προς την ασφάλεια του πολίτη. Δεν έγινε τίποτα από αυτό. Το αποτυπώνει και η δικαστική απόφαση που, όπως είπαμε, δικαίωσε την οικογένεια που άσκησε την αγωγή. Και βέβαια υπάρχει και ένα δικαστήριο το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι ποινικό, αφορά πολλούς υπαλλήλους, πολλούς αρμόδιους, οι οποίοι είναι κρατικοί, του κρατικού μηχανισμού υπάλληλοι βεβαίως, οπότε μιλάμε για το κράτος. Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες, βεβαίως είναι δικαστήριο σε εξέλιξη, το οποίο με αναβολές λόγω της πανδημίας που έχουμε εδώ στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον πλανήτη έχει πάρει πολλές αναβολές. Εδώ είμαστε να το κρίνουμε, όμως θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω γιατί κατηγορούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι 21 κατηγορούμενοι, κύριε Μιλωνά. 21 κατηγορούμενοι. Ουσιαστικά θα σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρά το θάνατο 25 ανθρώπων, γιατί 25 συνανθρώπους μας, όπως κάνατε και την εισαγωγή σας, χάσαμε εκείνη την ημέρα. Παρά λοιπόν τον θάνατο 25 συνανθρώπων μας, υπάρχουν 21 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα κάτσουν στο ειδόλιο, έχουν παραπεμφθεί στο ακροατήριο με ένα κατηγορητήριο το οποίο είναι πλημέλημα, για πλημελήματα. Πλημέλημα. Μάλιστα, πλημελήματα, 4 τον αριθμό. Αυτός είναι ο ποινικός απολογισμός της έρευνας, η οποία διεξήχθη από τους αρμόδιους εισαγγελείς, και είναι πλημελήματα. Μάλιστα, κύριε Μιλωνά, μάλιστα, αγαπητοί τηλεθεατές, θα σας πω και ποιες είναι οι παραλήψεις, γιατί μιλάμε για παραλήψεις εγκληματικές, εγώ θα συμπληρώσω. Θα δούμε βέβαια και την εξέλιξη του δικαστηρίου, αλλά όταν αφήνεις τους ανθρώπους, 25 συνανθρώπους μας, πόσες οικογένειες να τους θρηνούν. Μια πόλη, η Μάνδρα, ακόμη και σήμερα, κύριε Μιλωνά, δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές. Ακόμη και σήμερα η τόση λάσπη που έπεσε στην περιοχή, περνώντας από τους δρόμους της Μάνδρας, φαίνεται το σημείο, το ύψος, στο οποίο ήταν η λάσπη. 3 μέτρα περίπου λένε ότι ήταν το νερό, είδαμε και τις εικόνες, ολόκληρη νταλίκα και έφευγε σαν καριδότσουφλο. Πόσο μάλλον παρέσερνε πραγματικά, όχι ανθρώπους, όχι νταλίκες, ό,τι έβρισκε στο διάβα του. Το νερό δεν σταματάει, κύριε Μιλωνά. Και αυτό που λένε η φύση εκδικείται, η φύση κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όπως είναι από τη δημιουργία της. Οι ανθρώπινες παραλήψεις, οι κρατικές παραλήψεις, οι πολιτικές ευθύνες είναι αυτές, οι οποίες ουσιαστικά εκδικούνται ποιους, εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, να σας πω ότι μέσα σε 66 σελίδες που αριθμούσε η εισαγγελική διάταξη και περιγράφονται οι παραλήψεις των αρμοδίων, εκεί λοιπόν εντοπίζεται ότι υπήρξε έλλειψη αντιπλημμυρικής προστασίας, έλλειψη έργων ορεινής υδρονομίας, πολεοδομικές παραβάσεις, κύριε Μιλωνά, που όπως αναφέρατε, τα κτίσματα που αναφέρατε, όπου είναι κατοικίες μέσα στα ρέματα, ήταν το δημοτικό αμαξοστάσιο, ήταν ένα γήπεδο, βενζινάδικα, αποθήκες, κέντρο διασκέδασης μέσα στα ρέματα. Προσέξτε, μου κάνει εντύπωση, το δημοτικό αμαξοστάσιο του Δήμου ήταν μέσα στο ρέμα. Αυτό δείχνει το επίπεδο του κρατικού μας μηχανισμού, όπου δεν υπάρχει κανένας χωροταξικός σχεδιασμός, δεν υπάρχει τίποτα, ένα χάος. Τίποτα. Αφημένοι. Είμαστε αφημένοι στο έλεος, κυριολεκτικά. Και φαίνεται κιόλας, έχουμε θρηνήσει 25 συνανθρώπους μας. Πόσους έπρεπε να θρηνήσουμε? Και σε μια Μάνδρα, να σας συμπληρώσω, η οποία είχε ξανά
προηγούμενα χρόνια πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, τα γνωρίζαν τα προβλήματα, τα γνωρίζαν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα και όμως δεν πράξανε. Λοιπόν, να σας πω ότι υπήρχε έλλειψη αστυνόμευσης και συντήρησης των ρεμάτων, έλλειψη διευθέτησης και οριοθέτησης των ρεμάτων. Εδώ γίνεται ειδική αναφορά ότι είχαν εξαγγελθεί από το 2014 και είχαν γίνει οι μελέτες. Και μάλιστα το 2016 είχαν εγκριθεί και τα αντίστοιχα ποσά. Και όμως το 2017 θρηνήσαμε λοιπόν αυτούς τους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι προς γνώση όλων όσων μας παρακολουθούν για να αντιληφθούν πραγματικά τι συμβαίνει στη χώρα μας. Οπότε και δεν είναι και το μοναδικό. Μία ολιγορία της πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν εγκριθεί τα πάντα, καθυστερεί να κάνει αυτό που είναι η εργασία της, αυτό που πρέπει να κάνει. Έτσι. Μα γι' αυτό τι κάνει, έχουν οριστεί. Λοιπόν. Ακριβώς, κύριε Μίλωνα, μα γι' αυτό έχουν οριστεί. Οι νόμοι είναι ξεκάθαροι. Η πολιτική προστασία έχει οριστεί γι' αυτό το λόγο. Η αστυνομία να προστατεύσει, οι δήμοι, η περιφέρεια, όλοι τα πάντα. Γι' αυτό και είναι κατηγορούμενοι, ποινικά ελεγχόμενοι για την υπόθεση της πλημμύρας στη Μάνδρα, η τέος περιφερειάρχης γνωστή σε όλους, Ρένα Δούρου. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, ο Δήμαρχος Μάνδρας, Ελευσίνας, Μεγάρων, δύο δασάρχες, αλλά και υπάλληλοι δασαρχείου. Και θα σας πω γιατί είναι οι υπάλληλοι δασαρχείου και γιατί είναι και οι δασάρχες. Να σας πω λοιπόν ότι στο Εγάλεο καθυστέρησε 3 ολόκληρα χρόνια να αποφανθεί η δασική υπηρεσία αν οι περιοχές εκεί όπου επρόκειτο να γίνουν τα έργα, αν, για να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα, αν είναι δασικές περιοχές ή όχι. 3 ολόκληρα χρόνια. Είναι κατηγορούμενοι λοιπόν. Παράλληλα είναι αρμόδιοι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών της Μάνδρας, των πολεοδομιών, μιας και είπαμε για την πολεοδομία και την άναρχη εκεί, σε αυτές τις περιοχές, υπάλληλοι πολεοδομιών Εγάλεο και Ελευσίνας. Αυτό όσον αφορά την ποινική δίωξη, κύριε Μιλωνά, που περιμένουμε να δούμε με την καθυστέρηση τη γνωστή που έχουν τα δικαστήριά μας. Με αυτή την καθυστέρηση, λοιπόν, να αποδοθούν επιτέλους ευθύνες και όχι μόνο αυτών, ποινές και να παραδειγματιστούν και οι άλλοι, κύριε Μιλωνά. Γιατί όταν δεν τιμωρούνται, όταν υπάρχει ατιμωρησία, πείτε μου εσείς, δεν θα το κάνουν και οι υπόλοιποι? Δεν είναι ένα κίνητρο? Ακριβώς, μα... Και για μένα δεν θα έπρεπε να είναι πλημελληματικές οι κατηγορίες. Αφού αφορά θάνατο. Φέβαια. Μιλάμε για κακούργημα. Αλλά δικαστές εμείς δεν είμαστε, τους νόμους εμείς δεν τους φτιάχνουμε. Αλλά θα πούμε αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε αυτά τα πράγματα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600. Αρτέμις Ώρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο. Αρτέμις Ώρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Και πάλι στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Παναγιώτα Τσιμπογιάννη συζητάμε για την πλημμύρα, το τραγικό γεγονός της πλημμύρας στη Μάνδρα της Αττικής στις 15 Νοεμβρίου του 2017. Κυρία Τσιμπογιάννη, μπορούμε να δούμε λίγο την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου που καταλογίζει ευθύνες στο δημόσιο και αποζημιώσεις για μία οικογένεια. Ναι, κύριε Μιλωνά, να δούμε γιατί και καταλογίζει ευθύνες και εγώ θα κάνω και μια πιο άλλη ελεύθερη μετάφραση. Καταδικάζει ουσιαστικά το δημόσιο, γιατί από τη στιγμή που βγάζει υπέρ της οικογένειας και επιρρύπτοντας ξεκάθαρα τις ευθύνες,
καταδικάζεται το δημόσιο. Ναι, αυτή η απόφαση βγήκε. Μάλιστα, μπορούν να τη βρουν, είναι εύκολο, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές της εκπομπής, όσοι παρακολουθήσουν την εκπομπή, μπορούν να μπουν στο, είναι Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ισοκράτης, είναι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι το site όπου ανεβαίνουν αποφάσεις, οπότε εύκολα μπορούν και οι τηλεθεατές. Είναι ο αριθμός απόφασης 6816/2021, όπου μιλάει για την αστική ευθύνη του δημοσίου, για θάνατο κατά τη διάρκεια πλημμύρας, χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Μιλάμε για μια αγωγή που έγινε δεκτή, με την οποία ζητούνταν ποσά από το δημόσιο, ως χρηματική ικανοποίηση. Να σας πω επιγραμματικά τι λέει αυτή η απόφαση, πού καταλογίζει ευθύνες, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά λέει ότι εντοπίστηκε πως η περιφέρεια Αττικής αδικαιολογήτως δεν προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων που είπαμε και πιο πριν ότι είχαν εγκριθεί, παρά το γεγονός ότι είχαν εγκριθεί οι αναγκαίες πιστώσεις και οι διευθετήσεις τα ρέματα Σούρες και Αγία Εκατερίνη. Ευθύνες αναγνώρισε το δικαστήριο και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι η αρμόδια βάση και των νόμων για την εκτέλεση σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Μάλιστα, όπως σας είπα, ήταν γνωστό το πλημμυρικό φαινόμενο. Το γνωρίζαν ότι θα γίνει εκείνες τις ημέρες, όπως και γνωρίζαν ότι η Μάνδρα έχει ιστορικό πλημμύρας. Λοιπόν, δεν έλαβε λοιπόν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως λέει η απόφαση, τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών, ώστε να αντιληφθούν οι πολίτες πόσο επικίνδυνες ήταν οι βροχοπτώσεις και να προστατευθούν. Κρίθηκε πως εάν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε ενημερώσει τους πολίτες, τότε ο 29χρονος, για τον οποίο γίνεται και έγινε η αγωγή, θα είχε το δικαίωμα της επιλογής. Δηλαδή, ότι να γνώριζε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιμετωπίσει κίνδυνο πλημμύρας του οδικού δικτύου κατά τη μετάβαση στην εργασία του και ενδεχομένως να είχε επιλέξει άλλη λύση. Τι πιο απλό. Παραλήψεις καταγράφει στις ενέργειες της ελληνικής αστυνομίας, πάντα σύμφωνα η δικαστική απόφαση. Γιατί δεν εκπώνησε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνου στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και δεν έκανε έλεγχο για τη βατότητα του οδικού δικτύου. Αναφέρονται στην παράνομη παράληψη των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων, αφενός να διατάξουν τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών ήδη από το πρωί, όταν τους διαβιβάστη στις 7 παρα 10 το πρωί, όταν τους διαβιβάστη στο κέντρο επιχειρήσεων σήμα για πτώση βράχων στο εν λόγω οδικό δίκτυο κακοκαιρία, αφετέρου να εκδώσουν και έκτακτο δελτίο για την αποφυγή του εν λόγω οδικού δικτύου. Το έχουμε δει αυτό, κύριε Μιλωνά. Η αστυνομία βεβαίως, η τροχέα, έχει τον τρόπο να κλείσει δρόμους όταν υπάρχει ανάγκη. Εδώ λοιπόν δεν συνέβη αυτό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε στις 6 το πρωί, 29 χρονών άνθρωπος, να πάει στη δουλειά του. Ακριβώς. Και τον πήρε η πλημμύρα. Τραγικό θάνατο τον λέει. Το δικαστήριο δηλαδή πραγματικά αναγνωρίζει τον τραγικό θάνατο αυτού του ανθρώπου που πήγαινε στην εργασία του. Απροστάτευτος κυριολεκτικά. Το επόμενο ερώτημα που έρχεται, κυρία Τσιμπογιάννη, είναι από τότε έγιναν έργα. Τι μέτρα έχει πάρει η πολιτεία για να διασφαλίσει τους πολίτες? Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά τη Μάνδρα, η Μάνδρα, ναι, ξεκίνησαν τα έργα. Δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Έγινε τόσο κοινωνική κατακραυγή, έγινε τόσο μεγάλο θέμα. Οπότε, ξέρετε, όταν γίνεται έτσι και πιέζονται, τότε έπρεπε να χάσουμε 25 συνανθρώπους μας για να φτάσουν να εκτελέσουν τα αυτονόητα. Ξεκινήσαν λοιπόν τα έργα. Έχουν λίγο καιρό ακόμα που χρειάζονται για να υλοποιηθούν. Στη Μάνδρα, μάλιστα, ναι, μετά από όλη αυτή την τραγωδία, έχουν ξεκινήσει τα έργα και θα τελειώσουν. Για την υπόλοιπη Ελλάδα δεν ξέρω, δεν είδα κάτι, δεν έχω ενημερωθεί για κάτι. Αυτό που ξέρω εγώ και ξέρουν και όλοι οι συμπολίτες μου είναι ότι είδαμε στην Καρδίτσα προσφάτως να πνίγονται κυριολεκτικά, όπου και εκεί είχε τεράστιο πρόβλημα. Είδαμε λοιπόν και στην Καρδίτσα να βγαίνουν σοβαρά θέματα ελλείψης ουσιαστικά αντιπλημμυρικών έργων. Γι' αυτό και έπαθε η Καρδίτσα τέτοια τεράστια ζημιά. Είδαμε στην Εύβοια να πλημμυρίζουν
Χάσαμε 8 συνανθρώπους μας στην Εύβοια το 20 τον Αύγουστο του 2020. Οπότε αν με ρωτάτε, και οι τηλεθεατές μπορούν να απαντήσουν και εγώ, βάσει αυτών των γεγονότων θα πω ότι όχι, δεν γίνονται τα έργα που πρέπει να γίνουν σε ολόκληρη την επικράτεια για να μπορεί να αντιμετωπιστεί και να ασφαλιστεί ο πολίτης, η περιουσία του, η ίδια του η ζωή. Δεν γίνονται. Κυρία Τσιμπογιάννη, ποια είναι η θέση και η πρόταση του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης που εκπροσωπείτε? Μπορεί να τα αλλάξει όλα αυτά, όλη αυτή την ολιγορία, όλη αυτή τη γραφειοκρατία, το να έχουμε θεσμούς και να μην λειτουργούν, μπορείτε να τα αλλάξετε όλα αυτά? Γεγονός είναι, κύριε Μιλωνά, ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα όλων αυτών των κομμάτων τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα μας και κυβέρνησαν όλα. Και μάλιστα εμείς στην ιδρυτική μας διακήρυξη τους έχουμε ξεκάθαρα καταγγείλει, η οποία είναι κατατεθειμένη στον Άριο Πάγο και δημόσια προς όλους και μέσω διαδικτύου αλλά και από τα εκατοντάδες γραφεία μας. Μια ιδρυτική διακήρυξη που ξεκάθαρα καταδικάζουμε όλα αυτά τα κόμματα τα οποία καλλιέργησαν τη διαφθορά, την πελατειακή σχέση, γιατί να γνωρίζετε όλα αυτά τα έργα που δίνονται σε εργολάβους που καθυστερούν να τα παραδώσουν, που όταν τα παραδίδουν, ουσιαστικά μετά από λίγο καιρό πέφτουν, είναι με χάλια υλικά. Υπάρχουν μίζες, θα πω. Υπάρχει διαφθορά. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, εμείς τα καταγγέλουμε, ναι, εμείς θέλουμε και υποσχόμεθα δεσμευτικά όμως, όχι όπως μιλάγαν τα κόμματα όλα τα χρόνια και μιλάνε και σήμερα, ότι θα κάνουμε. Εδώ μιλάμε για μια δέσμευση ξεκάθαρη απέναντι στους συμπολίτες μας ότι θα διασφαλίσουμε πλήρως, είναι καθήκον μας και προτεραιότητα, η ασφάλεια του πολίτη. Η ασφάλεια του πολίτη που καλύπτει, εννοείται, την περιουσία του, τη ζωή του, να μπορεί να είναι σε ευκαιρικά φαινόμενα ήσυχος και να μην ανησυχεί αν θα πνιγεί ή αν θα καεί. Μην ξεχνάμε και το μάτι. Έρχεται και το μάτι. Εκεί προχωράνε και εκεί προχωράει η δικαστική οδός. Άλλη τεράστια τραγωδία στη χώρα μας, εκεί με φωτιά. Δεν γίνεται λοιπόν ο πολίτης να είναι ανασφαλής. Βεβαίως θα καλυφθεί και θα γίνει η χώρα μας, θα σας πω κύριε Μιλωνά, ένα τεράστιο εργοτάξιο. Γιατί και το έχουμε προγραμματίσει και υπάρχει το όραμα Ελλάς που βασίζεται σε χρηματοδότηση που είναι της τάξης 2,33. Το λέω έτσι σιγά σιγά κύριε Μιλωνά για να γίνει αντιληπτό. 2,33 ευρώ. Από πού προέρχεται αυτό το ποσό? Το τεράστιο ποσό. Με το οποίο θα γίνουν αυτά τα έργα που σας λέω. Το τεράστιο εργοτάξιο που θα γίνει όλη η χώρα. Εκεί να δείτε έργα αντιπλημμυρικά. Εκεί να δείτε πώς θα λειτουργήσει η χώρα μας. Πώς θα γίνουν πάλι τα οδικά μας δίκτυα. Οι γέφυρες που πέφτουν, οι δρόμοι που είναι χάλια. Τα καλύτερα υλικά. Αυτό κύριε Μιλωνά, τα 2,33 είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είναι δικό μας, είναι για όλους τους Έλληνες, με εγγυήσεις του Προέδρου του Πολιτικού Φορέα, του Αρτέμι Σόρα, έβαλε ο ίδιος τις προσωπικές του εγγυήσεις, απευθύνθηκε στα Παγκόσμια Ταμεία, μια άλλη διαδικασία που πάλι ο κύριος Αρτέμι Σόρας αποκάλυψε προς τον κόσμο, είναι ένας κουμπάρας που έχουν, κύριε Μιλωνά, όλοι οι λαοί, έχει και η Ελλάδα, έχει πλούτο εκεί. Μπορείς να πας εκεί λοιπόν και πραγματικά να ζητήσεις, βάζοντας εγγυήσεις, να πάρεις χρήματα, με έργα όμως, γι' αυτό ανέφερα το όραμα Ελλάς που μπορούν να δουν οι συμπολίτες μας στο artemisoras.gr, να δουν ότι για κάθε Δήμο υπάρχει πρόβλεψη να γίνουν έργα και δεν είναι απόλυτα δεσμευτικά. Εννοείται ότι με έναν τέτοιο πλούτο, 2,33, αυτά τα 49.000 έργα που αναφέρονται μέσα στο όραμα Ελλάς για όλους τους Δήμους μπορούν να γίνουν κι άλλα μετά από προτάσεις. Οπότε, κυρία Τσιμπογιάννη, μιλάμε από τη μία πλευρά έχουμε το χάος και από την άλλη πλευρά έχουμε την άπειρη ανέλυξη με 49.000 έργα, με τεράστιο πλούτο. Πώς μπορούμε να πιστούν οι Έλληνες πολίτες που μας ακούνε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ότι υπάρχει αυτή η αυθονία, γιατί δυστυχώς μας έχουν μάθει στη μιζέρια και στο φόβο. Είναι πολλά τα χρόνια, κύριε Μιλωνά, έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι πολλά τα χρόνια που μας έχουν να είμαστε ταπεινοί, με ταπεινό φρόνημα, χαμηλόμυστοι, να μην μπορούμε, περάσαμε τα μνημόνια, να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πουθενά, να είμαστε σε μια οικονομική εξαθλίωση. Οπότε βεβαίως αντιλαμβάνομαι αυτό που μου λέτε, ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί θέλει κάτι να δει, θέλει να ενημερωθεί που δεν έχει ενημέρωση. Τα μεγάλα κανάλια, να γνωρίζετε, δεν δίνουν λόγο στην Ελλήνων Συνέλευση να αποκαλύψει
όλες αυτές τις αλήθειες που σας λέω εγώ εδώ σήμερα. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι αν σας παίζαν τα μεγάλα κανάλια, δεν θα τίθετε ερώτημα, όλοι θα ακολουθούσαν αυτό που έλεγαν τα μεγάλα κανάλια. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτό? Απ' την άλλη, πάλι, κύριε Μιλωνά, να γνωρίζετε ότι ακριβώς επειδή τα μεγάλα κανάλια δεν δίνουν λόγο, και ξέρουν αυτοί πολύ καλά γιατί δεν δίνουν λόγο, γιατί δεν θέλει ο Έλληνας πολίτης να μάθει, να γνωρίσει. Γιατί αν θα μάθει και γνωρίσει, θα του φύγει ο φόβος. Εάν μάθει για τον πλούτο του, πραγματικά θα ισχυροποιηθεί και μόνος του πλέον θα κάνει τις σωστές επιλογές. Τώρα ουσιαστικά κατευθύνουν τα κανάλια και χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Έχουμε αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο γραφείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, που καλώ και προσκαλώ τον κάθε Έλληνα και φιλέλληνα που μας παρακολουθεί να μας επισκεφθεί, να του δώσουμε τα στοιχεία, αυτά που εγώ πολύ γρήγορα σας ανέφερα, ο ίδιος να κάνει τη μελέτη του, ο ίδιος να ρωτήσει και αλλού, και δικηγόρους και όπου νομίζει εκείνος, και είμαι σίγουρη ότι είναι και άξιοι και ικανοί να αντιληφθούν πλήρως ότι τα στοιχεία είναι πραγματικά εξακριβωμένα. Ο πλούτος είναι εκεί και μας περιμένει, κύριε Μιλωνά, εμάς όλους περιμένει. Και βέβαια το πιο απλό που μπορεί να κάνει ο πολίτης μόλις εξαγγελθούν εκλογές, να δώσει την ψήφο του στο μοναδικό πολιτικό φορέα που ενώνει όλους τους Έλληνες, ενώνει όλους τους φιλέλληνες, έχει τον πλούτο, έχει το πρόγραμμα έτοιμο για να υλοποιηθεί, αναφέρεται στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Οπότε, τι άλλο να κάνει? Ψήφο στις εκλογές, ενημέρωση όμως πιο πριν στα γραφεία και στις τόσες σελίδες που έχουμε στο διαδίκτυο και στο artemisoras.gr που σας ανέφερα, αλλά και ένα δίκτυο που έχουμε με blogs, στα social media. Παντού θα δείτε ότι μπορεί να μας βρει ο κάθε πολίτης ο οποίος ψάχνεται και δεν θέλει να πιστεί, δεν θέλει να πιστέψει. Θέλει ουσιαστικά να ενημερωθεί και να σχηματίσει ο ίδιος τη δικιά του γνώμη. Μάλιστα. Οπότε ενεργοποίηση και συνένωση και έρευνα προσωπική, να δει ο ίδιος προσωπική. Ο πολίτης τα αποδεικτικά στοιχεία. Κυρία Τσιμπογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά, κύριε Μιλωνά. Χαίρομαι. Πρέπει να δείχνουμε στοιχεία. Είναι καθήκον μας, εσάς από τη μεριά του, οπωσδήποτε, του παρουσιαστή της εκπομπής σας, αλλά και εγώ σαν υποψήφια βουλευτής και σαν ένα ενεργό μέλος αυτής της πολιτείας, αυτής της κοινωνίας. Δεν γίνεται η γνώση να μένει για λίγους. Η γνώση είναι για να φεύγει προς όλους. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Παναγιώτα Τσιμπογιάννη, υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης και διευθύντρια γραφείου του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Καλή συνέχεια σε όλους.